κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 8 ετών. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σα. Τετάρτη σήμερα, μεγάλη Τετάρτη σήμερα, 15 Απριλίου 2020. Και να καλησπέρισω καταρχήν του φίλου μα τηλεθεατές στην περιοχή τη Ιορδέας όπου ένιωσαν έντονα μια σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών τη κλίμακα Ρίχτερ, με εστιακό βάθο 10 χιλιόμετρα, στο, κοντά στον ορεινό όγκο ανατολικά-βορειοανατολικά τη Ιορδέας. Δεν χρειάζεται λόγο ανησυχία, μένουμε σπίτι, ε, έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετοί σεισμοί και το 1995 θυμάμαι είχε γίνει και το, μετά το 1995, το 1998 έχει γίνει ένα σεισμός στην περιοχή της Εορδέας και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έχει μικρή σεισμοί γίνονται και είναι μεμονωμένα γεγονότα. Ε, να στείλω την καλησπέρα μου σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και εκτό Δυτική Μακεδονία που μα βλέπουν σε κάποια σημεία και να πω ότι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, αναλαμβάνουμε τη σκητάλη από τον Βαγγέλη τον Χριστόδρο και τον Κώστα του Μαυρίδη. Αλλά επειδή θέλω λίγο έτσι να μπούμε στο κλίμα των ημερών, δεν θέλω να ασχοληθούμε με γεγονότα, ειδήσει και επικαιρότητα, θα μεταβούμε νοερό στα Ιεροσόλυμα. Εγώ πριν από έξι μήνε περίπου, τον Οκτώβριο, πριν αρχίσουν όλα αυτά τα βάσανα του κορονοϊού και όλα αυτά που ζούμε σήμερα με. Όλα αυτά που συμβαίνουν, καταλαβαίνετε, που μένουμε σπίτι, που δεν μπορούμε να βγούμε έξω, που φοβόμαστε να μην χάσουμε την υγεία μας. Είχα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, είχα πάει και έκατσα περίπου δύο εβδομάδε. Όπου επισκέφθηκα και την πόλη των Ιεροσολύμων και τη Βιθλέμ και την Εκρά θάλασσα και περιοχέ στι οποίε πέρασε ο Ισού Χριστό, όπω η Ερυχό και άλλα μέρη τη Παλαιστίνη. Σήμερα θα ασχοληθούμε όμω μόνο με τα Ιεροσόλυμα. Τη Βιθλέμ με το καλό να είμαστε γη. Θα τα πούμε τα Χριστούγεννα, τα στοιχεία που έχω για τη Βιθλέμ και για άλλε περιοχέ. Σήμερα θα ασχοληθούμε όμω με τα Ιεροσόλυμα, όπου τι μέρε σαν αυτέ τι μέρε ο Ιησούς Χριστός την Κυριακή του Βαΐου μπήκε με βάγια μες στην πόλη και την άλλη μέσα σε μία εβδομάδα βρέθηκε να δικάζεται, να καταδικάζεται σε σταύρωση, να χάνει τη ζωή του αλλά και να ανασταίνεται. Και βέβαια θα μεταφερθούμε και στην... επειδή 15 Αύγουστο λογικά δεν θα κάνουμε εκπομπέ ή θα έχουμε κάποιο καιρό ακόμα, θα σας πω και λίγα πράγματα για το σπίτι της Παναγίας, για τον τάφο της Παναγίας, για το για τους προπάτορες του Ιησού Χριστό Ιωακήμ και Άννα, για την Σαντανά, για την προγιαγιά του Χριστού και γιαγιά της Παναγίας. Γενικά τα Ιεροσόλυμα, η παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, είναι μια ζωντανή ιστορία, να σας πω την αλήθεια. Και όπου και αν βρεθείς, πρώτα απ' όλα βλέπεις πολλές ελληνικές σημαίες, κάτι το οποίο με κάνει εθνικά υπερήφανο, επειδή βλέπουμε πολλές ελληνικές σημαίες, εκεί η κοινότητα που υπάρχει και των ιερέων και των μοναχών και των ιερομονάχων δίνουν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν τα ελληνικά προσκυνήματα. Τα περισσότερα προσκυνήματα είναι ελληνικά. Κάποιοι προσπαθούν να τα πάρουν, αλλά δεν μπορούν. Ε, και αν μπορούμε με τη βοήθεια τη Βίκη Γεροντίδου από τη ροή, να αρχίσουμε να βλέπουμε το βίντεο το οποίο θα σα κάνω μια νοηρή ξενάγη στα Ιεροσόλυμα. Εδώ λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα μπει στα Ιεροσόλυμα και θα ε, ε προσεγγίσει την παλιά πόλη των Ιεροσολύμων είναι το τείχος το οποίο οδηγεί στη Γιάφα Γκέιτ. Αυτή είναι η Γιάφα Γκέιτ. Είναι η κεντρική ε, πύλη, πιο γνωστή πύλη των Ιεροσολύμων, τη παλιά πόλη των Ιεροσολύμων. Η παλιά πόλη των Ιεροσολύμων περίπου υπολογίστε ότι είναι σαν το δικό μα, το Βελβεντό. Περίπου η έκτασή του τόση. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνετε ότι εκείνα τα χρόνια δεν ζούσε και πάρα πολλοί κόσμο. Και εδώ είναι ο πύργο του Δαβίδ που λέμε. και απέναντι τον πύργο του Δαβίδ είναι τα δύο ξενοδοχεία που ανήκουν στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο και τώρα τα διοχειρίζεται η κόρη του Αμερικανού Πρόεδρου, η, Ιβάνα η Εδώ τώρα πηγαίνουμε προ τον κεντρικό δρόμο που θα μα οδηγήσει στο ναό τη Αναστάσεω. Βλέπετε, οι περισσότεροι είναι κάτοικοι Άραβε Ορθόδοξοι. Οι περισσότεροι μιλάνε ελληνικά. Πάρα πολλέ πινακίδε είναι και στα ελληνικά. Ε, τη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 γλιστρούσαν πολύ αυτά τα μονοπάτια. Τώρα ευτυχώ έχουν κάνει επεμβάσει και δεν γλιστράνε τόσο πολύ. Μα, αλλά μεταφέρεσαι σε άλλη περίοδο, στο μεσαίωνα ουσιαστικά, βλέποντας τα μαγαζιά που υπάρχουν, μεταφέρεσαι σε μια άλλη εποχή. Αν δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός, δηλαδή, θα έλεγε ότι δεν ζει το 2020. Έχει διατηρηθεί η πόλη των Ρωσολείμων, παρά το γεγονό ότι εδώ μπαίνουμε στην Αγία αυλη Σιγά σιγά μπαίνουμε στην Αγία Βλή. Εδώ είναι ο ναός της Αναστάσεως, ο οποίος ξεκίνησε να χτίζεται την Αγία Ελένη. Στην οποία Αγία Ελένη θα σα αναφέρω πώ ιστορικά έδρασε στου Αγίου Τόπου και πραγματικά, αν δεν ήταν η Αγία Ελένη, δεν θα μπορούσαμε να θαυμάσουμε αυτά τα μεγάλα μνημεία του χριστιανισμού. Αυτή είναι η Αγία Αυλή. Περίπου... Και εδώ μπαίνουμε τώρα στο ναό τη Αναστάσεω, οποία... στον οποίο ο ναό τη Αναστάσεω, να από εδώ είναι μια άλλη οπτική γωνία τη Αγία Αυλή, το οποίο εκείνη την εποχή δεν ήταν μέσα στην πόλη των Ιερουσαλήμων, ήταν εκτό τη πόλη των τυχών, Μα ήταν ο Γολγοθά εκεί και που σταυρώθηκε ο Ισού Χριστό. Και λίγα μέτρα παραπέρα ήταν και ο τάφο του Ισού Χριστού, όπου αναστήθηκε και μετά από εκεί και πέρα έκανε η Αγία Ελένη κάποιε επεμβάσει στις οποίες οι επεμβάσεις αφαίρεσε κάποια, κάποιους λίθους και μετέφερε τον ναό της Αφροδίτης όπου είχε χτίσει, είχε Ρωμαίο κάποιος Ρωμαίος αυτοκράτορας γιατί στον Κολκοθά υπήρχε ναός της Αφροδίτης εκεί πέρα για να μην θυμούνται οι χριστιανοί τα, τα πάθη του Ιησού Χριστού και να μην είναι τόπος λετρείας των χριστιανών. Γιατί ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια τον κυνήγησαν. Εδώ βλέπετε μια εποχή που είχε πολύ κόσμο. Τώρα πλέον εκεί είναι άδεια, είναι κλειστό ο νέο τη Αναστάσεω και θα γίνουν μόνο κάποιε τελετέ, κάποια μυστήρια μάλλον, αυτά τη μεγάλη εβδομάδα με πολύ λίγο κόσμο. Και φυσικά είναι μακάρι αυτοί που θα βρεθούν σε αυτέ τι στιγμέ να μην έχει πολύ κόσμο, γιατί τι ημέρε του Πάσχα μέχρι πέρσι γινόταν πανικό από κόσμο. Πάρα πολύ Ρώσοι Ορθόδοξοι ειδικά βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Και εδώ βλέπετε πώ είναι ε, ο χώρο έξω από το ναό τη Αναστάσεω. Με τον κόσμο από όλε τι γωνιέ τη γη. Θέλετε, Νότια Κορέα, όταν είχα πάει εγώ, ήταν πάρα πολλοί Ινδοί. Μιλάμε για χι χιλιάδε Ινδού στην περιοχή αυτή, και... που έχουν γίνει Ορθόδοξοι και νοτιοκορεάτε, κάποιοι Κινέζοι, ε, από Λατινική Αμερική πολλοί. Δηλαδή, είναι όλο ο Χριστιανισμό μαζεύεται εκεί, δεν είναι μόνο Ορθόδοξοι δηλαδή. Αν και τα περισσότερα από αυτά τα προσκυνήματα ανήκουν στην, ε, ε, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο και πραγματικά είναι που είμαστε περήφανοι σαν Έλληνε που αυτά τα προσκυνήματα ανήκουν σε εμά. Και βεβαίω σε λίγο θα σα πω και για την κολόνα που έχει υπάρχει και είχε βγει το Άγιο Φω το 1549. Θα σα πω διεξοδικά και γιατί το θαύμα του Αγίου Φωτό είναι πραγματικό θαύμα. Γιατί το είδαν και πάρα πολλοί μουσουλμάνοι ζωντανό το θαύμα που έγινε και αλλαξιοποίησαν. Εδώ αυτά τα σκαλιά οδηγούν στο Γολγοθά. Ο Γολγοθάς είναι περίπου, να φανταστείτε, ένα παταράκι στο ναό. Αυτό εδώ το μέρος που είναι αρκετός κόσμος είναι η Αγία Αποκαθήλωση. Όταν κατέβασαν τον Ιησού Χριστό νεκρό από το Σταυρό, η Παναγία τον μύρωσε σε, σε αυτό εδώ το μάρμαρο που σε λίγο θα το δείτε, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Η Αγία Αποκαθήλωση ήταν βράχος ουσιαστικά. Τοποθετήθηκε ένα μάρμαρο γιατί ο κάθε πιστός που πήγαινε ήθελε να παίρνει ένα κομματάκι σαν φυλαχτό από το βράχο τοποθετήθηκε ένα μάρμαρο, το οποίο λένε ότι σε αυτό το μάρμαρο έχει βάλει πάνω η Παναγία το Χριστό. Αυτό το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη και μετά εχάθηκε. Αυτή είναι η Αγία Αποκαθήλωση. Ε, και μετά τοποθέτησαν ένα άλλο μάρμαρο, το οποίο ουσιαστικά από κάτω είναι ο βράχο που ακούμπησε ο Χριστό και εκεί γίνεται ένα το πρώτο προσκύνημα, το οποίο βλέπει όταν μπαίνει στον ναό τη Αναστάσεω. Ε, κόσμος από παντού προσκυνάει και προσεύχεται στην Αγία Αποκαθήλωση. Και μάλιστα πάνω από την Αγία Αποκαθήλωση, όπω θα γυρίσει τώρα η κάμερα και θα δείτε, υπάρχει και αγιογραφία για το πώ ε, έγινε η όλη διαδικασία, πώ η Παναγία μαζί με τι ε, γυναίκε που ήταν εκεί και πραγματικά θυμάστε όλοι έχετε διαβάσει και στην κοινή διαθήκη αλλά και στο, από που τα έχετε δει, πώ κατέβασε όταν το, το Χριστό οι στρατιώτε τον α, τοποθέτησαν σε αυτόν, σε αυτόν τον ιερό βράχο και εκεί τον μύρωσαν και να τον ενταφιάσουν. Ε, αυτός ο ναός έγινε, που σας είπα και πριν, με λεφτά της ε, υπέστη. Πρώτα απ' όλα, υπέ, αυτός ο ναός υπέστη πάρα πολλές φθορές από τις συνεχείς λαϊλασίες και από τους συνεχείς βανδαλισμούς. Αυτά, αυτά όλα τα... Εδώ ακουμπάμε την Αγία Αποκαθήλωση. Ε, όλα αυτά έγιναν χάρη τη Αγία Ελένη. Που πραγματικά, αν δεν υπήρχε Αγία Ελένη να επισκεφτεί του Άγιου Τόπου και την Παλαιστίνη εκείνη την περίοδο που ο γιο τη ήταν αυτοκράτορα, δεν θα υπήρχαν αυτά. Να, εδώ βλέπετε και την αγιογραφία. Πώ. Την αγιογραφία, πώ τον Χριστό, πώ έβαλαν τον μύρωσαν οι γυναίκε με την Παναγία, πώ βλέπετε πώ ε, ήταν και οι Ρωμαίοι στρατιώτε εκεί σε εκείνο το σημείο. Και ο Γολγοθάς ήταν, είναι πάνω στο ύψωμα, στο βράχο όπου ήταν ο Σταυρός. Είναι πραγματικά, όταν βρίσκεσαι εκεί, είναι πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές και παρά το γεγονός ότι πέρασε από χίλια μύρια ε, επιθέσεις, ε, Πέρσες, Μουσουλμάνοι, Μαμελούκοι, όποιος πέρασαν από εκεί, χιλιάδες κόσμος κατέστρεψαν και παρά το γεγονός αυτό, αυτά τα προσκυνήματα μένουν στην, ε, στον ορθόδοξο Πατριαρχείο με πάρα πολύ αγώνα με πάρα πολλέ μάχε εκεί των δικών μα αγιοταφητών. Ο οποίο υπάρχει ένα αγιοταφίτη εν ονόματι Χρήσανθο, ο οποίο κατάγεται και από την Καστοριά και πραγματικά νιώσα μεγάλη συγκίνηση όταν τα άκουσα. Με ρώτησε στην αρχή στα αγγλικά, λέω Είμαι Έλληνα. Και όταν άκουσε ότι είμαι Έλληνα, και αυτό συγκινήθηκε. Και πραγματικά, όταν βρίσκει Έλληνα το ελληνικό στοιχείο τόσο έντονο, εδώ βλέπουμε τώρα τον Πανάγιο Τάφο. Το ιερό κουβούκλιο, στον ναό αυτό που τον έκτισε ο Μέγα Κωνσταντίνο. Βλέπετε επιβλητικό ναό, έχει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αυτός ο ναός. Εδώ είναι το προσκύνημα των Αρμενίων. Εκεί γίνεται ένας πανικός υπάρχει με τα προσκυνήματα και καθένας θέλει να καταλαμβάνει χώρο. Απέναντι είναι των Ρωμοκαθολικών, των Λατίνων το προσκύνημα που έχουν και το εκκλησιαστικό τους όργανο. Στη μέση είναι περίπου ο δικός μας ναός, ο Ελληνορθόδοξος. Και τώρα εδώ η κάμερα βλέπετε ότι βαδίζουμε προς την... Εδώ είναι ένα σημείο που λέγεται ομφαλός της γης. Είναι το σημείο μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι ακριβώς τη μέση μεταξύ Γολγοθά όπου πέθανε ο Κύριος και στο Παναγιο Τάφο όπου αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτή είναι η συμβολική ε, θέση των σημείων του Παναγίου Τάφου και του Γολγοθά, του Ναού της Αναστάσεως. Και βλέπετε ότι όταν είχε κόσμο, κάνουν το γύρο οι πιστοί για να προσκυνήσουν και μπορεί να περιμένουν και τρει ώρε. Εγώ άλλε φορέ το βρήκα άδειο. Άλλε φορέ το βρήκαμε πάρα πολύ κόσμο. Η κάμερα τώρα κατευθύνεται προ το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, το οποίο ήταν ένα βράχο, μια σπηλιά ουσιαστικά, με πάρα, πάρα πολλού τάφου. Ε, Αυτό ο τάφο ανήκει στον Ιωσήφ. Ε, η Αγία Ελένη όταν ήρθε, έβγαλε από δεξιά και αριστερά τους άλλους τάφους και άφησε μόνο τον Τάφο του Χριστού. Ε, αυτό το 1810 έγινε με τη μορφή που βλέπετε σήμερα και από τότε έγιναν κάποιες ε, ανακαινήσεις ε, και μάλιστα και από το Πολυτεχνείο το Μετσόβιο, πριν από λίγα χρόνια η τελευταία ανακαίνιση. Εδώ βλέπετε το ναό της Αναστάσεως που ουσιαστικά είναι απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο και εκεί γίνονται τώρα οι τελετέ του Πάσχα, όλε εκεί γίνονται, με τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη στι περισσότερε περιπτώσει να παρίσταται. Βέβαια, γίνονται κάποιες τελετές και κάποιε τελετέ και στον Κολγοθά πάνω, γίνεται το μικρό απόδειπνο κάθε Σάββατο που τη γνωρίζω. εδώ βλέπετε το ναό τη Αναστάσεω, τον Ελληνοορθόδοξο ναό, ε, όπου και αυτό είναι επιβλητικό, κατασκευασμένο και αυτό από την Αγία Ελένη. Ε, το, και εγκαινιάστηκε αυτό ο ναό το 336 μετά Χριστόν. Το 614 οι Πέρσες κατέλαβαν τα Ιερουσόλυμα και τα κατέστρεψαν, όπω και υπερπόλησαν τον ναό. Ανασυλώθηκε το 626 με πρωτοβουλία του μετέπειτα Πατριάρχη Ρωσοντήμων του Μοδέστου. και το 936 ο ναό προπολύθηκε πάλι από του Αρακινούς Το 969 οι Μουσουλμάνοι έκαψαν πάλι τον τρούλο του ναού. Έγιναν όλα αυτά. Το 2009 πάλι πυρπολήθηκε από φανατικού μουσουλμάνου. Πέρασε κόσμο και κοσμάκις από εκεί, κυρίε και κύριοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να στέκονται όρθια και για να υπάρχουν είναι και μόνο αυτό το γεγονό είναι ένα θαύμα. Ε, μετά πάλι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορε έβαλαν πολλά χρήματα για να αναστηλωθούν και να χτιστούν. Εδώ βλέπουμε πάλι την Αγία Αποκαθήλωση. Σα δείχνουμε το μέρο. Ε, με τους πιστούς που προσκυνούν. Το 1187 ο Σαλαντίν εξεδίωξε τους σταυροφόρους, πέρασαν και οι σταυροφόροι από την περιοχή, πήραν πάρα πολλά κοιμήλια από τον ναό της Αναστάσεως. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και κομμάτια του Τίμιου Ξύλου φυσικά, που τα βρήκε η Αγία Ελένη, θα πούμε σε λίγο για το Τίμιο Ξύλο, γιατί όπως βλέπετε το Γολγοθά που είναι ψηλά, πάνω από την Αγία Αποκαθήλωση είναι ο Γολγοθάς. Από εκεί οι Ρωμαίοι στρατιώτε πέταξαν του σταυρού και του Ιησού Χριστού και των Λιστών. Πέταξαν σε μια χαραδρίτσα που βρίσκεται κάτω. Η Αιγαία Ελένη κατέβηκε, έψαξε, έσκαψε. Βρήκε ότι στο σημείο που είχε φυτρώσει βασιλικό ήταν το τίμιο ξύλο. Εδώ βλέπετε το, την περιοχή πάλι του ναού τη Αναστάσεω, χωρί κόσμο όμω, γιατί πήγα 9 η ώρα το πρωί εκείνη τη μέρα. 8.30 μόλι άνοιξε η πόρτα, μπήκα μέσα για να δω το ναό άδειο και να μπορέσω να πάρω εικόνε με το κινητό μου φυσικά, γιατί εντάξει είναι λίγο οι συνθήκε περίεργε στο Ισραήλ. Ε, και βέβαια δεν τίθεται θέμα ασφάλεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι εντάξει και στον Πανάγιο Τάφο και να μπαίνει με κάμερε, πρέπει να σέβεσαι και την ιερότητα του χώρου. Βέβαια ήθελα πραγματικά να καταγράψω με την κάμερά μου την. Ε, το, την όλη σκηνή, έχει πολύ λίγο κόσμο που παρατηρείται αυτή τη στιγμή στο, μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Ε, και βέβαια έχει υποστεί ζημιά ο ναό αυτό πάνω από 30 φορέ, 40 φορέ. Αλλά όμω οι Ορθόδοξοι και μετά και οι Ορμοκαθολικοί και οι Αρμένοι όλοι συνέβαλαν για να αποκατασταθούν οι ζημιέ και να υπάρχει αυτό το μεγάλο έργο που βλέπετε σήμερα. Εδώ πάλι βλέπετε άδειο πλέον τον ναό τη Αναστάσεω απέναντι από τον Πανάγιο Τάφο. Τον Ελληνοορθόδοξο ναό, τα Στασίδια. Πραγματικά ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ, σημαντικό μέρος για την Ορθοδοξία και όποιο και εδώ βλέπετε το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Πάνω έχει, έχει, 33 καντιλάκια, όσο ήταν και τα χρόνια του Χριστού, και έχει εικονίτσες όλων των Αποστόλων και των 12 Αποστόλων και στη μέση την εικόνα του Χριστού. Και εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά, σας τα βάζουμε αργή κίνηση για να παρατηρήσετε ε, και την καλλιτεχνία που έχει αυτό το Ιερό Κουβούκλιο, Μπαίνοντα εδώ θα δείτε ένα κομμάτι του βράχου που ήταν έξω από τον Πανάγιο Τάφου που έκλεισε όταν ε, ε, εναπόθεσαν τον κύριο. Αυτό είναι ένα κομμάτι του βράχου με το κεράκι πάνω. Και μπαίνουμε τώρα μέσα στον χώρο του Παναγίου Τάφου, συγκινητικέ στιγμέ να τα ζει κάποιο. Και τώρα και μόνο που συγκινούμε, και μόνο που τα βλέπω. Και εδώ βλέπετε ότι εναπόθεσαν τον κύριο. Το μάρμορο τοποθετήθηκε μετά, τον εναπόθεσαν στο βράχο. Ε, βλέπετε τα κεράκια με το άγιο φω βλέπετε συμβολισμούς για την Ανάσταση του Κυρίου και, και μέσα εκεί έχει καντιλάκια φυσικά. Ε, σε εκείνο το σημείο, σε αυτό το σημείο μπαίνει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε λίγες ώρες, σε λίγες 24 ώρες θα μπει, θα διαβάσει μια ειδική προσευχή για το Άγιο Φως και σύμφωνα και με την παράδοση τόσων ετών, το Άγιο Φως ανάβει. Μια φορά ο Πατριάρχης δεν μπόρεσε να μπει, επειδή οι Αρμένοι έπιασαν τον Σουλτάνο και είπαν να μπει ο δικός του Πατριάρχης, και το φω βγήκε στην κολόνα έξω που σα έδειξα πριν. Θα το δούμε και σε φωτογραφίε που το έχω βγάλει. Αυτό είναι η ιερή πλάκα που εναπόθεσαν τον κύριο όταν πέθανε. Και αναστήθηκε όμω. Άγγελο κυρίου είπε και την Παναγία και τι γυναίκε που τη συνόδευαν ότι ο Ισού Χριστό έχει αναστηθεί και δεν είναι μέσα. Και μετά έγιναν όλα τα γεγονότα το 40. η πέτρα πάλι που ήταν ένα κομμάτι τη πέτρα που υπήρχε απ' έξω. Εδώ βλέπετε με κόσμο τους προσκυνητές του Ιερόκου Βούκλου, με κόσμο τους προσκυνητές. Και πρέπει να πω ότι εκεί κατέληξε η οδός του μαρτυρίου, η Βία Ντολορόσα, που είναι η διαδρομή που ξεκινάει από τη Γεστημανή. Θα πάμε να δούμε και σε λίγο φωτογραφικό υλικό και από τη Γεστημανή και από εκεί που προσευχόταν ο Κύριος, εκεί που το συνέλαβαν. Μπήκε από την πύλη των Λεόντων. Ε, πέρασε από το μουσουλμανικό σήμερα κομμάτι που υπάρχει αυτό. Τον πήγαν στο Πρετόριο, δικάστηκε και στον Πόντιο πιλάτο τα γεγονότα αυτά που γνωρίζετε και μετά ξεκίνησε η οδός του μαρτυρίου που ο Γολγοθάς ουσιαστικά είναι πολύ, είναι, δεν είναι πάρα πολύ ψηλό το σημείο αυτό που λένε του Γολγοθά, του κρανίου τόπο γιατί θεωρούν ότι οι Εβραίοι θεωρούν ότι εκεί βρέθηκε το κρανίο του Αδάμ. Γι' αυτό λέγεται κρανίο τόπο. Επίση ο βράχο είχε σχήμα κρανίου, ίσως και γι' αυτό το λένε κρανίο τόπο. Γολγοθά, αυτό σημαίνει στα εβραϊκά γολγοθά. Εδώ βλέπετε πώ πιστοί, κυρίω Ορθόδοξοι και από τη Ρωσία, εδώ βλέπουμε πολλού πιστού. Εκείνη τη μέρα που είχα πάει και τράβηξε αυτό το βίντεο, ήταν πολύ από τη Ρωσία. Ε, και βέβαια πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την, και με τι 14 στάσει φυσικά. Εμεί, βέβαια, σαν Ορθόδοξοι, δεν αναγνωρίζουμε τόσο στάσει. Υπάρχει ένα θέμα θεολογικό σε αυτό. Ε, το κομμάτι αυτό που βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφο και το Γολγοθάσο, ο Ναό Εναστάζο, δηλαδή είναι το χριστιανικό κομμάτι τη παλιά πόλη των Ιερουσαλήμων. Ε, είναι γεμάτο από μοναστήρια, ελληνικά μοναστήρια, είναι γεμάτο από προσκυνήματα και με κύριο κεντρικό προσκύνημα τον Πανάγιο Τάφο. Αυτό που βλέπουμε τώρα να μαζεύεται κόσμο στι καλέ ημέρε που μπορούσε να πάει ο κόσμο να επισκεφτεί το Ισραήλ, γιατί τώρα δεν γίνονται αυτά τα ταξίδια και φοβάμαι ότι μετά το Σεπτέμβριο θα μπορέσει κάποιο να ξανεεπισκεφτεί την περιοχή. Θέλει ειδικό, ιδιαίτερο κουράγιο και βέβαια όσοι θέλετε να πάτε, έχετε σκοπό να πάτε, να πάτε γιατί πραγματικά είναι ε, ταξίδι ζωής αυτό στα Ιεροσόλυμα. Τώρα από εκεί και πέρα, ε, πρέπει να πω ότι, ναι, ε, βέβαια ο Χριστός, ξέρετε όλοι, στα 33 η, γεννήθηκε, μάλλον σταυρώθηκε στα 33 του χρόνια, ε, πολλοί λένε ότι το 30 μετά Χριστόν έγινε η Σταύρωση, το μείον δύο γεννήθηκε, μείον δύο χρόνια πριν το μηδέν που λέμε. Υπάρχουν ε, αμφιλεγόμενα πλέον ε, επιστημονικά συγγράμματα που δεν κατατοπίζουν ακριβώς, υπάρχουν αμφιβολίες ε, για το πώς, ε, εδώ βλέπετε τον, ιερό, τον ναό της Αναστάσεως, πόσο επιβλητικός είναι, πραγματικά, ε, με τι Μεγάλη λαμπρότητα έγινε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη και βέβαια πόσο σημαντικά ε, πόσο και τότε χρειάστηκε μια Βυζαντινή αυτοκρατορία να ενισχύσει οικονομικά εκεί και το Πατριαρχείο αλλά και, και την ίδια την Αγία Ελένη για να μπορέσει να χτίσει το συγκεκριμένο ναό. Η Αγία Ελένη έκτισε και τον Τίμιο Σταυρό που βρίσκεται στην περιοχή της Κνέσετ στα Εβραϊκά Ιεροσόλυμα ε, και βέβαια θα πούμε και αργότερα πω χτίστηκε με του εργάτε που έτρωγαν φακή. Μάλιστα, λέγεται ναό φακή, το λένε χαρακτηριστικά οι μουσουλμάνοι. Γιατί οι εργάτε που τον έκτιζαν έτρωγαν φακέ για να χτιστεί. Αυτή ήταν η διατροφή του. Και μάλιστα το τσουκάλι που έβραζαν οι φακές υπάρχει στο μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου, εκεί με τον πατέρα Μακάριο, ο οποίο έχει ιδιαίτερη σχέση με την Κοζάνη γνωρίζει και πολλού κοζενίτε. Θα σα δείξω και φωτογραφίε μετά και από το μοναστήριο του Αγίου Νικοδήμου που βρίσκεται εκεί και ο... η φυλακή του Αποστόλου Πέτρου. Ε, στο σημείο δηλαδή, εντάξει, πάρα πολλοί ιερεί και μητροπολίτε λένε ότι ο Πανάγιο Τάφο έχει βέβαια η ερώτη του χώρου είναι μεγάλη, αλλά το βασικότερο σημείο για την Ορθοδοξία είναι ο Γολγοθά. Γιατί εκεί ουσιαστικά τελέστη το θείο δράμα. Εκεί υπήρξε ο θάνατο, εκεί ουσιαστικά έγινε η όλη διαδικασία. Επίση, πολύ σημαντικό για μένα μέρο είναι και η φυλακή του Χριστού, που θα σα δείξουμε σε λίγο τι σχετικέ εικόνε, μόλι τελειώσουμε από τον Πανάγιο Τάφο. Ε, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η οδός του μαρτυρίου ε, είναι μια ανηφόρα να φανταστείτε. Γιατί κουράστηκε ο Χριστός. Πρώτα απ' όλα ο Σταυρός ήταν βαρύς. Ένας άνθρωπος 33 ετών, για εκείνη την εποχή, εντάξει, επειδή το όριο ζωή δεν ήταν και πολύ μεγάλο, ο μέσο όρο ζωή εκείνη την εποχή στην Μέση Ανατολή δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια, η Παναγία πέθανε στα 59, κοιμήθηκε στα 59 τη χρόνια. Ο Χριστό στα το 33 του χρόνια δεν θεωρούνταν και πάρα πολύ νέο. Και σίγουρο ήταν ότι σε κάποιε στιγμέ θα κουραστεί. Κουράστηκε που σήκωσε το Σταυρό. Έχει λοιπόν τι τάσει του μαρτυρίου. Είναι κάποιε τάσει που σε μια στάση βρήκε τη, τη μητέρα του. Σε άλλες στάσει, η Βερονίκη σκούπισε το πρόσωπό του, σε άλλες του είπε ο Σταυρός, εκεί τον χτυπούσαν για να συνεχίσει. Πολλοί Εβραίοι τον κορόιδευαν, αλλά εκείνο όμως δεν απαντούσε, πινός και έφτασε στο σημείο που βλέπουμε και εκεί τελείωσε το θείο δράμα, όπου όμως αυτό το σημείο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν τάφο, είναι ουσιαστικά το πιο χαρμόσυνο μήνυμα του χριστιανισμού που υπάρχει: είναι ε, εκεί έγινε η ανάσταση. Βέβαια, άλλε θρησκείε δεν το δέχονται αυτό, την εκρανάσταση. Ο Χριστιανισμός όμω, εμεί η πίστη μα, θεωρεί ότι θα υπάρξει η ανάσταση των νεκρών στη μέλωση ζωή. Ε, ναι, και αυτό εδώ βλέπουμε τα σημεία μέσα από τον, από τον Πανάγιο Τάφο. Τώρα, ποιο είναι το. Λένε ότι για τη δίκη του Χριστού, βλέποντα αυτέ τι εικόνε, λίγο να σα εξηγήσω ότι υπήρχαν δικονομικέ παραβάσει εκείνη την εποχή που με εξήγησαν όταν ήμουν εκεί στα Ιεροσόλυμα που κανονικά ήταν άκυρη η δίκη. Δηλαδή, ο Χριστούς Χριστός Χριστό δεν δικάστηκε άδικα μόνο ω άνθρωπο, αλλά και νομικά. Και ηθικά και νομικά. Γιατί η δίκη έγινε νύχτα αντί για ημέρα η στρατιωτική 22 δεν πήγε τον Χριστό στο δικαστήριο, αλλά στον πεθερό αρχιερέα Καριάφα. Κανονικά πρέπει να πάει στο ειδικό δικαστήριο που δεν υπήρχε. Και τον Άννα, τον Γαμπρό, ο οποίο ήταν παλαιότερο αρχιερέα, ενώ τον ανέκρινε χωρί εξουσία. οι υπηρέτε αυτόν τον έβριζαν και τον έδραναν. Αυτό το πράγμα δικονομικά λοιπόν δεν ισχύει με τον νόμο, τον εβραϊκό νόμο, γιατί ξέρετε, ο εβραϊκό νόμο ακόμα ισχύει. Δηλαδή, οι Εβραίοι δεν περπατούσαν το Σάββατο που εγώ έφτασα Παρασκευή βράδυ. <κυρίζει> συγγνώμη, και με τα χίλια ζόρια που έφτασα Παρασκευή βράδυ, έφτασα στα Ιεροσόλυμα από το Τελαβή, από το Μπέγκουριον, Γιατί έλεγε ο οδηγό ο Εβραίο ότι ο Μωσαϊκό νόμο απαγορεύει το Σάββατο τη μετακινήσει. Από εδώ βγαίνουμε με τον Πανάγιο Τάφο. Βλέπετε ελληνικά μαγαζιά, ελληνικό κατάστημα Θεοδό εδώ. Οι περισσότεροι μιλάνε ελληνικά και οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι, ε, εδώ είμαστε στο Γολγοθά. Αυτό είναι ο Γολγοθά. Είναι ένα σαπαταράκι, να φανταστείτε. Η Αγία Ελένη το έκανε μια προέκταση το βράχο για να μπορεί να πάει ο κόσμο να προσκυνά. Ε, αφαίρεσε το δεξιό και το αριστερό κομμάτι εκεί που είχαν σταυρωθεί οι ληστέ και είναι μόνο το κανονικό κομμάτι. Και οι σχισμοί στο βράχο του Γολγοθά, που την ώρα που ξεψυχούσε ο Χριστό, έγινε σεισμό, αποσχίστηκε ένα κομμάτι του Γολγοθά και, ως... και αυτό έχει παραμείνει εκεί, υπάρχει. Βέβαια, καλύπτει το Γολγοθά ο, ο Βράχο με γυαλί, γιατί ο κάθε πιστό που πήγαινε εκεί στην αρχή πήγαινε και λιλατούζε. Δηλαδή, έπαιρνε ένα κομματάκι, καταλαβαίνει πώ γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Με τα 33 καντήλια από πάνω επίση ο Γολγοθά. Ε, την Αγία Τράπεζα και κάτω σε σημείο έχει μια ε, τομή, στην οποία τομή λένε ότι μπήκε εκεί ο Σταυρό, και από πάνω έχει και την όπω έχουμε και εμείς στην Εκκλησία μας τον Ιησού Σταυρωμένο, και δίπλα την Παναγία να κοιτάει και κάποιου Αγίου και του Αγίου Αποστόλου και διάφορε ε, εικόνε. Συγγνώμη, δίπλα είναι το λατίνικο προσκύνημα. Αυτό το προσκύνημα του Γολγοθά είναι δικό μα, ελληνικό, του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου. Δίπλα ακριβώ έκαναν και οι Λατίνοι και προσπάθησαν να πούν ότι να δίπλα εναπόθεσε στην αρχή το σώμα του Σώμα του Χριστού η Παναγία και μετά το κατέβασε κάτω, αλλά εντάξει, τα άλλα δόγματα προσπαθούν και αυτά να βρουν κάποιους χώρους για να έχουν προσκυνήματα. Ε, κατανοητικό μέρο. Εγώ προσωπικά πήγαινα πολλέ ώρε καθόμουν σε αυτό το σημείο που βλέπετε και αυτό και τράβηξε το βίντεο. Καθόμουν στι καρέκλε που έχει εκεί. Και βλέπει τώρα τον Γολγοθά και λες ότι πριν από 2.000 χρόνια εκτιλήχθηκαν εκεί τέτοια τόσα πράγματα. Ουσιαστικά γράφτηκε η παγκόσμια ιστορία, έγινε, δημιουργήθηκε η Χριστιανική του χριστιανισμού που κατέκτησε τα έθνη. Και λε τώρα πώ αυτό το σημείο πόσο ιστορικό σημείο είναι πάνω απ' όλα, εκτός από το βίωμα, πόσο ιστορικό σημείο είναι ο Γολγοθάς. <κυρίζει> Εκεί γίνεται το μικρό απόδειπνο κάθε Σάββατο, στο Γολγοθά, από τις ομορφότερες σκηνές και που έχω δει στη ζωή μου, πραγματικά, από τις ομορφότερες σκηνές. Και φυσικά πρέπει να πω ότι το σημείο του Γολγοθά είναι γύρω στα 7 με 8 μέτρα πιο ψηλό, δηλαδή ανεβαίνει σε ένα παταράκι με πολύ απότομε σκάλε. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούσαν να ανεβούν. Και δίπλα έχει φυσικά και τα γνωστά κεράκια, και τα 33 κεριά που ανάβουν στον Κολγοθά για να. Ναι, εδώ πέρα στρίβουμε την κάμερα. Είναι τόσο απότομο. Κοιτάξτε πόσο απότομο είναι κάτω το, τα σκαλιά. Και κάτω βλέπουμε την Αγία Αποκαθήλωση και τον. Και πιο μέσα βαθιά, άμα δείτε, από εκεί είναι ο Πανάγιος στάφο. Και υπάρχουν διάφορα παρεκκλήσια όπω τη Μαρία τη Αιγυπτία. Πάρα πολλά παρεκκλήσια γύρω-γύρω στο. Και έχει χτιστεί με διαφορετικού τρόπου, με διαφορετικέ αρχιτεκτονικέ. Κάθε κομμάτι του ναού είναι χτισμένο διαφορετική εποχή και με διαφορετικέ αρχιτεκτονικέ. Και εδώ βλέπετε και τον κεντρικό τρούλο πάνω από τον Ελληνορθόδοξο Ναό. Εδώ πάμε σε ένα άλλο σημείο, στο λόφο τη Ιών. Είναι το σπίτι του Ευαγγελιστή ε, ε, Μάρκου, αν δεν κάνω λάθο, ναι. Και σε αυτό το σημείο έγινε ο μυστικό δείπνο. Γι' αυτό και βλέπετε στι περισσότερε αγιογραφίε να είναι μόνο από τη μια πλευρά οι απόστολοι και οι μαθητέ του κυρίου μαζί με τον κύριο και κάνουν το μυστικό δείπνο, το upper room λέγεται. Εκεί έγινε και το ευχέλαιο, το ιερό ευχέλαιο, έγινε και η διαδικασία του νηπτήρος. Ε, Ήταν πλούσι, σπίτια πλουσιών Εβραίων, που ανήκουν ακόμα σε Εβραίου αυτά τα σπίτια αλλά τα παραχωρούν για πολιτιστικούς λόγους και για λόγους ιστορικούς, για να τα βλέπουν οι πιστοί. Βρίσκεται στη λόγω της Ιώνα, ακριβώς από κάτω ε, βρίσκεται το σκήνωμα του βασιλιά Δαβίδ, το οποίο του προσκυνούν οι Εβραίοι ακόμα. Και καταλαβαίνετε ότι, εντάξει, λίγο πολύ όλα, σας είπα, η έκταση του, της παλιάς πόλης των Ρεσολίμων είναι τόσο μικρή που μοιάζει σαν δικό μας χωριό. Περίπου, λίγο μεγαλύτερο από χωριό, δηλαδή, πώς είναι το Κομόπολ, πώς είναι ο Βελβεντός. Ε, και εδώ πέρα βλέπετε την αίθουσα αυτή όπου ο Χριστός και πριν τη Σταύρωση και μετά την Ανάσταση πήγαινε και συναντούσε τους μαθητές του, εμφανίστηκε και μετά την Ανάσταση και αυτό το πράγμα που βλέπετε εκεί είναι η ελιά την οποία <coughs> συμβολικά έκανε ο Πάπας, ε, άφησε εκεί ο Πάπας για να συμβολίζει την ειρήνη, να συμβολίζει ε, την την μεγάλη ε, και σημαντική θα έλεγα συμβολική ε, θέση τη, του μυστικού δείπνου γιατί κακά τα ψέματα το μυστικό δείπνο ξεκίνησε μετά και το μαρτύριο και βέβαια στο, και στο μυστικό δείπνο αλλά και νωρίτερα με τις παραβολές που είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες τη Δευτέρα και την Τρίτη ε, τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη ο Ισού Χριστό προειδοποίησε του μαθητέ του και ότι θα, κάποιοι θα τον προδώσουν και ότι κάποιοι θα τον απαρνηθούν όπω τον Πέτρο και ότι θα γίνουν όλα αυτά τα διαδικασίε, όλε αυτέ. Αλλά όλα έγινε στη θεία οικονομία. Τι δηλαδή, ότι έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμο. Γιατί μην νομίζετε ότι μπορούσαν και εκείνη την εποχή να καταλάβουν πολλά πράγματα, και ακόμα και τη σημερινή εποχή, να καταλάβει ο κόσμο ότι ο Ισού Χριστό ήρθε και δίδαξε την αγάπη. Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο μέρο. <coughs> Λέγεται το τείχο των Δακρύων. Είναι το δυτικό τείχο των Ιεροσολύμων. Αυτό είναι κυρίω Εβραίοι πηγαίνουν σε αυτό το μέρο. Ε, για μα όμω είναι πολύ σημαντικό και του Ορθοδόξου, γιατί και ο Ισού Χριστό πέρασε πολλέ φορέ, περπάτησε από εκεί, όπω και στον βράχο των Μουσουλμάνων, εκεί που είναι το Τέμενο. Αυτό το μεγάλο κτίριο και επιβλητικό με το χρυσό τρούλο που βλέπετε. Ε, σε αυτό το σημείο για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί. Ο Χριστός πήγαινε και περπατούσε πολλές φορές, πήγαινε στον ναό δηλαδή. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο, ο το, το, δυτικό τείχος ε, που είναι σημείο σας είπα, ε, ήταν το τείχος που μετά ξεκινούσε ο ναός της Σολομώντα. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός εδώ σε σημαντικό μέρο για του Εβραίου. Βλέπετε περισσότερο ραβίνου εκεί. Εδώ βλέπετε ένα μέρο παλιά πόλη των Ιεροσολύμων. Από κάτω είναι κάποια ερήπια όπου γινόταν ο Χριστό και σε αυτά τα ερήπια έχει περπατήσει και έχει βρεθεί. Και πρέπει να πούμε ότι. Ναι, εδώ βλέπετε και του ραβίνου του. Αμερικάνους τουρίστε κυρίω που έρχονται στα Ιεροσόλυμα. Ε, και σε λίγο θα Πάμε στο θόλο, τον τρούλο του, βρά, του βράχου που λένε στα αραβικά οι καμπάταλ, σαχράχ, που λένε στα εβραϊκά οι μουσουλμάνοι, στο οποίο λένε ότι εκεί βρισκόταν ο ναός η Σολομώντα και δεν ξέρετε, η μεγάλη τέχεια των Εβραίων είναι να πάρουν πίσω και να χτιστεί κάποια στιγμή ο ναός η Σολομώντα. Αυτή είναι μεγάλη, α, ε, το μεγάλο όνειρο των Εβραίων. Κάποια στιγμή καταλαβαίνετε ότι εκεί οι θρησκείες μαζεύονται σε έναν σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, τρει θρησκείε και έχουν μεγάλη σύγκρουση μεταξύ του. Φαίνεται δηλαδή, αν και τα πράγματα είναι καλύτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν ηρεμήσει αρκετά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ένταση μεταξύ των θρησκειών και, και μια ένταση και μια μίμηση θα μπορούσα να πω. Δηλαδή, εντάξει, κακά τα ψέματα και ο θόλος του ναού των μουσουλμάνων, του τέμενου μάλλον, είναι αντιγραφή του δικού μα, του ναού τη Αναστάσεως. Και αυτοί το 692 το έκαναν μετά, όταν κατάλαβαν κάποια στιγμή τα Ιεροσόλυμα και οι Μουσουλμάνοι, και έκαναν και το δικό του τέμενο, το οποίο τέμενο θα το δούμε σε λίγο. Ε, εδώ βλέπετε πάλι πώ κόσμο συγκεντρώνεται και μάλιστα κάνουν και γάμου, προσκυνούν. Τώρα βλέπω αυτέ τι μέρε με τον κορονοϊό, προσκυνούν βρίσκονται οι Ραβίνοι, δύο μέτρα απόσταση ο καθένα μεταξύ του και προσκυνούν. Το ιερό αυτό μέρο. Συνεχώ γίνονται έργα. Αστυνομία παντού. Γιατί φοβούνται τρομοκρατικέ επιθέσει από το σημείο από μουσουλμάνου. Ε, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το εβραϊκό quarter των αεροσολίμων, το Jewish quarter, δηλαδή το αεροσόλυμο, η παλιά πόλη είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη. Εβραϊκό, αρμένικο, ελληνο, ε, 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 ελληνικό, χριστιανικό δηλαδή. Και ένα μέρο το οποίο βρίσκονται, το. Ε, αυτό είναι το. Ναι, ο θόλος ή τρούλος του βράχου. Ε, σε αυτό το σημείο οι μουσουλμάνοι πιστεύουν οι μελετητές, οι θρησκευτικοί μουσουλμάνοι μελετητές, ότι ο Μωάμεθ ε, αναλήφθη στους ουρανούς με το άλογό του. Γι' αυτό είναι πολύ... Εκτός από τη Μέκα έχουν και αυτό ιερό σημείο οι μουσουλμάνοι και μάλιστα επειδή θεωρούν οι μουσουλμάνοι την Παναγία, τον Χριστό, τον Άγιο Γεώργιο προφήτης, λέει ότι όλοι μαζί, μαζί και με το Δαβίδ τον Δαβί τον Εβραίο, προσεύχονται όλοι μαζί και πάει και ο Μωάμεθ, έχει αναλυφθεί στου ουρανού και προσεύχεται για τον Αλάχ. Εδώ είναι τελείω διαφορετικό. Σε αυτό το σημείο περπάτησε. Για μα είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει περπατήσει και έχει κάνει θαύματα ο Ιησούς Χριστό. Αλλά δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τόσο εύκολα. Εμεί οι χριστιανοί, εγώ πέρασα μόνο, δεν μπόρεσα να μπω μέσα. Έτσι κι για να το δω. Αυτά τα έχει κάνει όλα τα πλακάκια που βλέπετε γύρω-γύρω και τις, τα έχει κάνει ο Σουλεϊμάν αυτό που βλέπανε κάποιε κυρίε στο Σύριαλ, το τουρκικό, ο Σιλεμάν ο μεγαλοπρέπη. Πίσω από αυτά εδώ τα δέντρα είναι το σπίτι τη Παναγία και πιο πίσω είναι οι Γεστημανοί, παρακάμπτοντα φυσικά το, ε, το, την κοιλάδα των βασιλέων, βρίσκεσαι στη Γεστημανή και στον τάφο τη Παναγία. Δηλαδή όλα αυτά είναι μέσα σε δύο-τρία τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ βλέπετε κυρίως μουσουλμάνους, είναι και το μουσουλμανικό τεταρτημόρι των Ιεροσολύμων. Και αυτά όλα έχουν γίνει από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, ο οποίο έκανε, τα... έκανε, μεγάλο μέρο και των τυχών των Ιεροσολύμων, τον το επισκέβασε, γιατί ήταν έτοιμο να καταρρεύσει από τι πολλέ, ειδικά από του τρει Ιουδαϊκού πολέμου που έγιναν μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Ε, πραγματικά το Ιεροσόλυμα ήταν μια πόλη η οποία έγινε έγκυται συνέχεια καταστροφέ. Συνεχώ καταστροφέ, συνεχώ υπερπολίσει, υπορ... συνεχώ ε, πολιορκίες. Πραγματικά, μεγάλη ανακατοσιά στην περιοχή των Ιεροσολύμων και σε αυτό το κομμάτι του Ισραήλ, το οποίο ακόμα νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει και ότι και στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά θέματα και πραγματικά δεν πρέπει, σα επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να έχει γίνει το, όπως μου είχαν πληροφορήσει, με τον παράλυτο. Πρέπει να έχει γίνει το θαύμα του Χριστού με τον παράλυτο. Και εδώ βλέπουμε τώρα τα μουσουλμανικά, τα οποία μουσουλμανικά, σα είπα και πριν, τον Ιησού Χριστό το θεωρούν προφήτη. Νομίζω κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος. Ναι, ναι. Και εδώ βλέπετε από άλλη άποψη το... Ναι, ναι. Θα πάμε σε ένα διεφημιστικό διάλειμμα, κύριε και κύριοι. Θα συνεχίσουμε και με τον τάφο τη Παναγία και με τον Πανάγιο Τάφο και άλλε φωτογραφίε και βίντεο. Και φυσικά θα δούμε γενικότερα για την Ιερουσαλήμ και το Πατριαρχείο, τις μονέ. Θα μιλήσουμε για τι μονέ σε λίγα λεπτά. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατέ, στην εκπομπή μα και το διπλωματικό μα στα Ιεροσόλυμα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι και να καταλάβετε λίγο την γεωγραφία των Ιεροσολύμων, ότι βρίσκεται λίγο ψηλότερα, έχει λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο από την Κοζάνη. Δεν είναι η Κοζάνη στα 750 μέτρα, το Ιεροσόλυμα γύρω στα 800. Η Δεύτερη Θλέμη είναι στα 1200. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι κλιματολογικέ συνθήκε δεν είναι όπω στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αν κατεβεί κάποιο στο Τελαβίβ, τα αντικρισει θερμοκρασιας θερμοκρασίες 35-40 βαθμούς Κελσίου. Στα αεροσόλυμα δεν ξεπερνάει τους 28 βαθμούς. Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι χιονίζει στη Βιθλέμ το χειμώνα. Το χειμώνα έχει χιονίσει στη Βιθλέμ, γι' αυτό και ο Χριστός όταν γεννήθηκε ήταν στη Φάτνη με τα ζώα να τον ζεσταίνουν τα ζώα. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι, και... ότι από την άλλη πλευρά του Ισραήλ, να φανταστείτε ότι το Ισραήλ είναι στην αρχή είναι η Μεσόγειος, Τελαβίβ, πεδιάδα, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα και μετά ξανακατεβαίνει στην νεκρά θάλασσα που είναι κάτω από τη στάθμη τη θάλασσα. Εκεί είναι και το ε, μοναστήρι του Αγίου Γεράσιμο. Ε, και βέβαια να πάμε και στι επόμενε φωτογραφίε, ε, κυρία Δίκη Γεροντίδου. Να σα δείξουμε τώρα φωτογραφικό υλικό από την περιοχή, το οποίο εδώ είναι η 8η στάση τη οδού του Μαρτυρίου. Εδώ ακούμπησε ο Χριστό για να ξεκουραστεί. Και καταλαβαίνετε ότι βλέπετε και, το, και τον τοίχο πόσο παλιό είναι. Είναι το σημείο που ακούμπησε ο Χριστό και είναι προσκύνημα για την περιοχή των Ιεροσόλυμων. Είναι στο δρόμο που από τη Γεστημανή προ το ναό τη Αναστάσεω. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Εδώ είναι ο τάφο Παναγία. Είναι 48 σκάλε που κατεβαίνει. Ήτανε... Εκεί είναι θαμένη, αν δείτε δεξιά, στο βάθο είναι ο τάφο Παναγία. Δεξιά είναι ο τάφο των προπατόρων Ιωακήμ και Άνης, Του δηλαδή του παππού και τη γιαγιά του Χριστού, τη μαμάς μαμά τη και του παπά της Παναγία, οι οποίοι ήταν κτηνοτρόφοι και κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Ξέρετε την ιστορία που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει η, Άννη, η Άννα και έγιναν όλε οι διαδικασίε. Και βέβαια. πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό είναι το σημείο που σκίστηκε η κολόνα και βγήκε το Άγιο Φως. Εγώ προσωπικά γι' αυτό το λόγο πιστεύω. Το 1549 λοιπόν, πιστεύω στο Άγιο Φως γι' αυτό το λόγο, το 1549 ε, οι Αρμένοι είχαν ε, ε, πείσει το Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη να πάρουν αυτή τη διαδικασία της αφής του Αγίου Φωτός. Να μην πει δηλαδή ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Ε, τότε λοιπόν, μπαίνει ο Αρμένιος Πατριάρχης και δεν μπορεί να ανάψει τη λαμπάδα του Αγίου Φωτός, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και εκείνη τη στιγμή, ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης, ο οποίος έμεινε έξω από την Αγία Αυλή, μαζί με κληρικούς, μαζί με μουσουλμάνους, μαζί με εβραίους, εκεί πέρα που βρισκόταν σε εκείνη την περιοχή, βλέπουν να σκίζεται αυτή η κολόνα, που πραγματικά φαίνεται ότι δεν έχει σκιστεί με τη φυσικό τρόπο, και αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν και άνθρωποι που, και επιστήμονε, όπω ο, ο, ο Σκαρλακίδη ο Χάρη, ο αρχιτέκτονη και καθηγητή σχεδιαστικών προγραμμάτων, δεν λέει καθαρά σε μελέτη που έχει κάνει ότι το Άγιο Φω, το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον τάφο του Χριστού, 42 μαρτυρίε. Μαρτύριζαν λοιπόν μουσουλμάνοι, όχι χριστιανοί, ότι είδαν τη λάμψη να βγαίνει μέσα από αυτή την κολόνα και να μεταδίδεται το Άγιο Φως στου Ελληνοορθόδοξου και όχι στου Αρμενίου. Γι' αυτό και από τότε οι Αρμένοι δεν ξαναζήτησαν, θέλουν να είναι μαζί με τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη και ο Σουλτάνο, επειδή μάθ, έμαθαν στην Κωνσταντινούπολη αυτό που έγινε, λέει: Μόνο ο Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη θα έχει το προνόμιο και την εξουσία να βγάζει το άγιο φω. Κατά καιρού έχουν γίνει λοιπόν απόπειρε από άλλα δόγματα να το κάνουν και ήταν όλα ε, χωρί αντίκρισμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βέβαια υπάρχει. Προφανώς η ολονορθόδοξη πίστη είναι πιο κοντά στην αλήθεια σε σχέση και με τα άλλα δόγματα και ε, το Άγιο Φως βγαίνει μόνο από τον ολονορθόδοξο πατεράρχη. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Βάζουν χαρτάκι με φιέ, αυτά βλέπετε. Εδώ είναι το δυτικό τείχος, είναι ρήπια της παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων και σε κάποια από αυτά τα μέρη ε, πέρασε και ο Χριστός, έχει παραβολές, έχει μείνει με τους μαθητές του. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Είναι ο δρόμος από το Γιάφα στην, Αζα... στην Γεστημανία. Επίση, αυτό πηγαίνοντα στη Γεστημανή, επειδή περπάτησα με τα πόδια από τη Γιάφα Γκέιτ μέχρι τη Γεστημανή και μάλιστα η άσφαλτο ήταν καυτή οκτώ μήνα και καταστράφηκαν τα παπούτσια μου μέχρι να γυρίσω στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο μέρο, είναι ένα μεγάλο δρόμο, όμω είναι σαν να ζει σε έναν άλλον αιώνα, είναι σαν να ζει εκείνη την εποχή. Επόμενη φωτογραφία. Η Γεστημανή φαίνεται στο βάθο. Εδώ βλέπουμε την κοιλάδα των Βασιλέων. Οι Εβραίοι λένε ότι εκεί θα γίνει η παρουσία του Μεσσία. Ε, στην αρχή με τους, οι Απόστολοι λένε ότι εκεί θα γίνει η Δευτέρα παρουσία. Είναι μια, ένας, ιερό, ένας ιερός τόπος για τα Ιεροσόλυμα, πολύ πιο ιερός δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ε, συναισθηματική ένταση σε αυτό το σημείο. Στο βάθος πάλι η Μανή, επόμενη φωτογραφία. κοιλάδα του Βασιλείου είναι αυτός. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από, το, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Ελληνοορθόδοξο προσκύνημα επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η ε, ε, ελιά στη Γεστημανή. Σε αυτή λένε ότι προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός πριν συλληφθεί. Γενικά πήγαινε, πήγαινε συχνά ο Ιησούς Χριστός και επισκέπτονται αυτό το μέρος. Πραγματικά είναι ένα μέρος που σε καθυλώνει ένα φανταστικό μέρος. Νιώθεις δηλαδή τη θετική άβρα της πυροχής. Η επόμενη φωτογραφία. Επίσης η ελιά σε, από άλλη άποψη. Η επόμενη. Εδώ βλέπετε πώ είναι ο κήπο. Δεν αφήνουν να μπει μέσα στον κήπο τη Γκιστημανία. Απλά ήταν, είναι από τότε. Κάποια, φαίνεται κάποια κουφάρια ελιών ότι προέρχονται από τότε. Είναι ο Νόβι φυτό ελιά. Εδώ βλέπετε και βουκαμβίλε του Ιερουσαλήμων. Ελιέ. Όμορφα μέρη πραγματικά. Όμορφα μέρη και μέρη τα οποία αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε έστω μια φορά στη ζωή σα. Δηλαδή δεν είναι δίκιο οι μουσουλμάνοι να πηγαίνουν στη Μέκα έστω και μια φορά ζωή και να μην πηγαίνουν ειδικά οι Ελληνοορθόδοξοι στο Ιεροσόλυμα. Και Οκτώβριο μην αυτή η βλάστηση, ξέρετε, γιατί εντάξει, είναι πολύ καλέ οι καιρικέ συνθήκε εκεί. Επίση, το Ιεροσόλυμα έχουν πολύ υγρασία, ο λόγο Ιόν έχει υγρασία και ευνοεί αυτή τη βλάστηση. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και τόσο πράσινο. Α, αυτή είναι η ελιά, είναι από εκείνα τα χρόνια του Χριστού. Φαίνεται καθαρά ότι είναι πολύ παλιό το δέντρο αυτό. Εδώ σταματάμε. Εδώ είναι, κυρίε και κύριοι, το πιο νομίζω ιερό σημείο τη Ορθοδο... Είναι η φυλακή του Χριστού. Βλέπετε τι δύο τρύπε που έβαζαν τότε οι Εβραίοι τα πόδια των φυλακισμένων με αλυσίδε για να μην μπορεί να βγει. Οι άγγελοι γύρω-γύρω, ο κύριο ε, φυλακισμένο με τον τίβενο. Και εκεί έμεινε 20 λεπτά. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε την αγαλίαση που ένιωσα που έμεινε 20 λεπτά σε αυτό το σημείο. Δεν με ενόχλησε κανένα. Προσευχήθηκα και είναι το καλύτερο μέρο. Πραγματικά και από τον Γολγοθά και από τον Πανάγιο Τάφο εκεί ένιωσα την παρουσία του Χριστού. Βλέπετε την επόμενη φωτογραφία να δούμε. Εδώ πιο καθαρά βλέπουμε. Και τα σημεία που τον έδιναν με τι Παρακάτω. Αν είναι ο πύργο του Δαβίδ, και ένα μέρο που μου είπαν και πολλοί φίλοι που ασχολούνται με την αστρονομία, ότι φαίνεται ο νότιος ουρανός από τα αεροσόλυμα και βλέπουμε τον πλανήτη Δία και το φεγγάρι. Η επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι η νύχτα στα αεροσόλυμα, νυχτερινή άποψη των αεροσόλυμων. Επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι το τείχο που ε, έπαθε πολλέ καταστροφέ και πολλέ ζημιέ. Ε, και το επισκέφασε ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοκουπρέπη. Ένα μέρο του τείχου. Σε αυτό το σημείο λένε ότι υπήρχε και η σικιά που καταράστηκε να ξεραθεί ο Χριστό και ξεράθηκε τελικά. Μια σικιά που άκαρπη ήταν, αλλά πολύ όμορφη, αλλά συμβόλιζε την, την, τα πλούτη και την εφορία του κράτου του Ισραήλ, αλλά χωρί ουσία γιατί δεν έχει καρπού. Γι' αυτό και ο Χριστό την καταράστηκε ε, και ξεράθηκε. Να, εδώ βλέπετε και πώ λένε Σουλεϊμάν, το του Σουλεϊμάν Μαλο, του Μεγαλοπρεπούς το Οθωμανικό τείχος, τις πινακίδες, η επόμενη φωτογραφία. Εδώ το, το, το πύργο του Δαβίδ αυτός, παλιό κτίριο κι αυτό, από τα πελαιότερα των Ιεροσολύμων, το 1300 περίπου, επισκευάστηκε αλλά πολύ πιο παλιό, τα τείχη του Ιεροσολύμων, εδώ είναι η Αγία Αποκαθήλωση που σας είπα και πριν, με Ινδούς επισκέπτες και από κάτω είναι ο βράχος που πραγματικά εκεί ακούμπησε το σώμα του Χριστού πραγματικά έτσι, ναι εδώ το βλέπετε και από άλλες απόψεις. Εδώ είναι πάλι η σχισμή που σας είπα πριν. Εδώ ε, είναι, στο... Ναι, πάμε στην επόμενη για να σας εξηγήσω να καταλάβουμε, είναι η πύλη της... εδώ είναι η Αγία Βερονίκη που σκούπισε τον Ιησού Χριστό την ώρα που ανέβαινε στην οδό του μαρτυρίου. Αυτό είναι το βασανιστήριο που έκαναν στον Χριστό όταν ήταν στο πριν το Γολγοθά, δηλαδή το έβαλαν τα πόδια εκεί για να τον βασανίσουν. Το επόμενο, από άλλη άποψη. Γιατί πέρασε και βασανιστήρια πριν το τέλος. Εδώ πάλι γυρίσαμε στη Γεστημανή. Με τις παλιές ελιές. Εδώ, εδώ σταματάμε. Είναι ο Γολγοθάς, είναι το σημείο κυρίες και κύριοι, που όταν σταύρωσαν τον Χριστό και άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο σταυρό, έγινε μεγάλο σεισμό, ο οποίο είναι καταγεγραμμένο και επιστημονικά ότι εκείνη την εποχή έγινε ένα μεγάλο σεισμό στο Ιεροσόλυμα, όπω έγινε και το 20 μετά το 1920 και υπήρξαν πολλέ καταστροφέ. Αλλά και την επόμενη μέρα που σταυρώθηκε ο Χριστό, έγινε σεισμό, ο Γολγοθά άνοιξε αυτή η σχισμή και ουσιαστικά έτρεξε συμβολικά το αίμα του κυρίου και στον Άδη. Με αυτή την ουσιαστικά. Και βλέπετε ότι εδώ είναι το σημείο του Γολγοθά που προσκυνάμε και οι οποίοι είναι εκεί που μπήκε ο Σταυρό. Αυτό είναι το σημείο. Ο Γολγοθά εδώ με τα καντήλια και τον Σταυρωμένο. Επίση το άλλο μέρο του Γολγοθά, ο Βράχο, που είναι καλυμμένο με γυαλί. Ο Γαλκοθάς από μια πιο μακριά άποψη με την Αγία Τράπεζα. Και εδώ βλέπετε το στενό των Ρωσολίμων που φαίνεται το τέμενο, το μουσουλμανικό στο τέλο, αλλά είναι ο δρόμο που οδηγεί στο σπίτι τη Παναγία και στο μοναστήρι του Αγίου Νικόδημο. Επόμενο, εδώ βλέπετε τον τάφο τη Παναγία από άλλη άποψη, στα 48 σκαλιά που λέμε, και τον τάφο του Ιακίμ και τη Άνη. Εδώ είναι ε, η Παναγία, την οποία την, εικονο, την αγιογράφησε ο, από ο Ευαγγελιστής Ευαγγελιστή Λουκά. Και θεωρώ ότι είναι, τουλάχιστον βλέποντα την από κοντά, στο μοναστήρι τη Μεγάλη Παναγία, που εκεί είναι η Γερόντισα Μελάνια, ένα μοναστήρι το οποίο είναι ένας βράχος λίγο πιο πάνω από τον Γολγοθά, στον οποίο η Παναγία βλέποντας τον Κύριο ε, Σταυρωμένο να υποφέρει πάνω στο Σταυρό, ήταν μαζί με τη, Μελανή, με τη Μελανή την φίλη της και με άλλες φίλες της και κοίταξαν κάτω τον Κύριο και εκεί ούρλιαξε και εκεί είναι το μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Εδώ είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου που φαίνεται με την ελληνική σημαία, πάλι ο, η κοιλάδα των, βασιλέων που θα γίνει Δευτέρα παρουσία όπως λένε από τον Άγιο Στέφανο την τράβηξε αυτή τη φωτογραφία. Πίσης, η κοιλάδα των βασιλέων, η μανή, ο, το όρος των ελαιών, η τα Ιεροσόλυμα και το τείχος. Και εδώ είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι ακριβώς πάνω από τον τάφο της Παναγίας αυτή η εικόνα με τους αποστόλου να... Και εδώ ο τάφος της Παναγίας είναι. Εδώ είναι το κρανίο του Αδάμ που λένε Εβραίοι, κάτω ακριβώ του Γολγοθά. Είναι συμβολικά. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρο και πραγματικά όταν έζησε εκεί, εκεί λιθοβολήθηκε ο Άγιος Στέφανο. Πραγματικά δηλαδή πολύ συγκινητικό μέρο. Και καταλαβαίνει ότι εκεί πραγματικά είναι σαν να ζούσε στι στιγμέ, βλέποντα και τι αγιογραφίε από πάνω με τον Άγιο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, ο οποίο λιγοβολήθηκε εκεί, αλλά δεν θαύτηκε εκεί, θαύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Δεν θυμάμαι ακριβώ ποια ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του. Ε, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι στον Άγιο Γεράσιμο και με έβγαλαν φωτογραφία με το χρυσό άγαλμα ε, ε, το λιοντάρι. Ο είναι όλο όλοπο χρυσό, από ό,τι κατάλαβα, γιατί το χτύπησε και πράγματι είναι όλοπο χρυσό. Το έκανε δώρο ο βασιλιά Ιορδανία στο μοναστήριο του Αγίου Γεράσιμου και συμβουλή του Χριστό στην παλαιά Διαθήκη. Εδώ αυτό το σημείο είναι ε, βασάνιζαν τον Χριστό, το μαστίγωναν. Και μάλιστα λένε ότι είναι θαυματουργή αυτή η πέτρα, δηλαδή κάθε μεγάλη τετάρτη σα σήμερα, όποιος περάσει από εκεί διάφορα αντικείμενά του, θεραπεύεται. Και πολλοί λένε ότι έχουν θεραπευτεί και από καρκίνο. Από αυτό εδώ το σημείο. Εδώ είναι η Μεγάλη Παναγιά, όπου η Παναγία βλέπονται στον Χριστό και πράγματι στο σημείο που βρίσκεται η Μεγάλη Παναγιά κάπως έτσι είναι, αν το δείτε, ούρλιαξε. Εδώ είναι ο μυστικό δείπνο, έγινε. Μην φανταστείτε είχαν τίποτα μεγάλα τραπέζια τότε, εντάξει. Εδώ, δύο περιστέρια που πραγματικά μπήκαν την ώρα που μπήκα και εγώ στον χώρο του μυστικού δείπνου και μου έκαναν εντύπωση και την πήρα αυτή την εικόνα. Βλέπετε εδώ το χώρο, πώ είναι, πώ είναι διαμορφωμένο. Πλούσιο σπίτι εκείνη τη εποχή, γιατί υπήρχαν και πλούσιοι μαθητέ του. Εδώ είναι στον Πανάγιο Τάφο μέσα τα κεριά, όπου γίνεται και η τελετή αφή του αγίου φωτό. Σε αυτό το σημείο, μέσα στον Παναγιο Τάφο. Είναι, αυτή είναι η πλάκα του Παναγίου Τάφου. Με τα κεριά τα αναμένα είναι το άγιο φω. Βέβαια, Οκτώβριο μήνα είχε, ήταν το άγιο φω από το προηγούμενο Πάσχα. Η πλάκα μπήκε μετά, αλλά κάτω από την πλάκα έχει κουμπίσει το σώμα του Χριστού νεκρό, αλλά αναστήθηκε. Μετά αναστήθηκε, βγήκε η πέτρα. Εδώ ε, είναι. Η, εδώ, από το Πατριαρχείο μου είπαν ότι έγινε η πεντηκοστή και ότι συναντιόταν μετά την Ανάσταση ο Χριστός με τους μαθητές. Τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί. Αυτό είναι η φυλακή του Αγίου Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, ναι, στο μοναστήρι του Αγίου Νικόδημου. Φαίνεται από πάνω, ο Άγιος Πέτρος, εδώ είναι η πύλη της Κρίσεως. Η πύλη της Κρίσεως, πέρασε ο Χριστός από κάτω, έχει περάσει, αλλά επειδή τα Ιεροσόλυμα γενικά εκείνη την εποχή ήταν λίγα μέτρα παρακάτω, γύρω στα 10 μέτρα παρακάτω από τα σημερινά Ιεροσόλυμα, είναι σε υπόγειο αυτή η πύλη. Πέρασε ο Χριστός, κουβαλούν το σταυρό. Ναι, εδώ είναι ένα φράγγικο προσκύνημα Λατίνων. Εκεί που κοιμήθηκε η Παναγία το πήραν οι Λατίνοι το προσκύνημα με τι σταυροφορίε και είναι ουσιαστικά η διαδικασία πώς με τον αμνό, δηλαδή είναι κάποιοι συμβολισμοί των Λατίνων. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία για να σα εξηγήσω. Ναι, οι Λατίνοι επειδή αποτυπώνουν τρισδιάστατα τι μορφέ. εδώ σε αυτό το σημείο, κοιμήθηκε η Παναγία στο σπίτι του Ευαγγελιστή Μάρκου. Αυτό είναι μέσα στο ναό της Αναστάσεως και είναι ο εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος που είπε ο άνθρωπος ούτως είναι Υιός του Θεού, πραγματικός Υιός του Θεού. Πράγματι, από εκείνο το σημείο το είπε και είναι ο συμβολικό, ο ναός της Αναστάσεως. Ε, ναι, είναι, αυτό είναι το σπίτι της Παναγίας, μέσα στο σπίτι της Παναγίας. Πά, Πα, πήγαινε και παρακάτω τη φωτογραφία, ναι, εδώ η γεννήθηκε η Παναγία. Είναι ένα κτίριο το οποίο κατεβαίνει στρία υπόγεια, είναι κοντά στην Lions Gate, πάνω κάτω τη μουσουλμάνοι κανονικά, είναι η μουσουλμανική περιοχή, αλλά κάτω κατεβαίνουμε και προσκυνούμε. Την επόμενη φωτογραφία, επίσης εδώ ήταν το σημείο που έτρωγαν με τον Άννη και τον Ιωακή, με Παναγία Μικρή. Εδώ είναι το σημείο που γεννήθηκε η Παναγία, πραγματικά δηλαδή συγκινητικά, συγκινητικά μέρη, ε, και στο σπίτι της Αντανάγιας που πήγα της γιαγιάς της Παναγίας, αλλά και στο σπίτι των προπατώνων, ένιωθες, ένιωθες την, τη χάρη, την όλη χάρη, την όλη το ότι ήσταν και μάλιστα εδώ ήταν από ό,τι λένε τοποθετούσαν τα πράγματά τους, η οι οικογένεια της Παναγίας τοποθετούσαν πράγματα, ε, τα πιάτα τους, τα, αυτά τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν το επόμενο. Στην αρχή είχαν τα εκεί οι, προπά, οι, Θεοπάτω, οι θεοπάτωρες, οι, Άνες, οι Άνι, αλλά μετά τους πήγαν στον τάφο της Παναγίας που είδαμε πριν επόμενη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι του Ιερουσαλήμου. Είναι κάποιοι άνθρωποι που επισκέπτονται το Ιερουσαλήμα και παθαίνουν το σύνδρομο των Ιεροσολύμων. Τι είναι αυτό, Επειδή νιώθει την ιστορικότητα του τόπου, κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι νομίζουν ότι μεταμορφώνονται ή στον Ιησού Χριστό ή στην Παναγία ή στου Αγίου. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι ξυπόλυτος και φοράει μόνο αυτά που φορούσε και ο Ιησούς Χριστός, ε, είναι, από ό,τι μέμα θα ήταν Λατίνος, είναι δηλαδή Γάλλος, και ο οποίος επηρεάστηκε τόσο πολύ που νόμιζε ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός και είναι το σύνδρομο των Ρωσολίμων. Αν το αντιληφθούν βέβαια οι εβραϊκές αρχές αεροπλά... νοσηλεύονται κάποια διάστημα στο νοσοκομείο και μετά τους στέλνουν πίσω στις πατρίδες τους, αλλά ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν άκακος προφανώς και δεν επηρεάζει κάτι προς το κακό, τον κράτησαν μετά από εισήγηση του, 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 των Ρώμα και πηγαίνει αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι έξω από τον Πανάγιο Τάβου και πηγαίνει προς το καθολικό προσκύνημα. Εδώ βλέπουμε πάλι την ίδια εικόνα. Εδώ είναι ο Τάβος Παναγίας κύριε και κύριε. Πραγματικά, επειδή η Παναγία υπέστη μετάσταση. Την η μετάσταση, κοιμήθηκε και μετά το σώμα της ανελήφθη στους ουρανούς και μάλιστα από ό,τι χαρακτηριστικά λένε, ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε την πύρε και παρουσία των Αποστόλων. Πραγματικά, συγκινητικό μέρο αυτό, γιατί η Παναγία κοιμήθηκε στα 59 τη χρόνια. Όταν σταυρώθηκε ο κύριο, ήταν 48 χρόνων. Γιατί η Παναγία, όταν μπήκε στον Ναό ήταν τριών ετών. Έμεινε στο ιερό 12 χρόνια, τρει μήνε αφού βγήκε από το ιερό και μέχρι τον Ευαγγελισμό, εννέα μήνε η οικειοφορία. 16 ετών γέννησε το Χριστό, έζησε με το Χριστό 32 χρόνια, άρα 48 ετών ζει τη Σταύρωση, νεότατη δηλαδή, για, την ηλικία, της σημερινά, για τα σημερινά δεδομένα και την Ανάσταση και την Ανάληψή Του και σε 11 ακόμα χρόνια μέχρι που κοιμήθηκε, το, σε 59 ετών ηλικία. Αυτό ανήκει στους Ρώσους νομίζω το προσκύνημα του τάφου της Παναγίας και κάτι που δεν μου άρεσε ήταν μέσα που είδα δολάρια πεταμένα μέσα στο τάφο της Παναγίας. Πραγματικά αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Πάμε παρακάτω να βλέπετε και χαρτιά και δολάρια. Τάματα μένα, αλλά δεν είναι αυτό το μέρος τώρα για να μπουν. Εδώ βλέπετε πάλι το ιερό κουβούκλι του Παναγίου Τάφου. Αυτό το τσουκάλι είναι που σα είπα πριν. Η Αγία Ελένη έβρασε φακέ για 3.000 εργάτε του ναού τη Αναστάσεως. Γι' αυτό λέγεται και ο Ναός της φακή από τους μουσουλμάνου υποτιμητικά. Και είναι, βρίσκεται στο μοναστήρι εκεί, στο πατέρα Μακάριο, στο μοναστήρι του Αγίου Νικοδήμου. Εδώ είναι οι, αλυσί, οι μάλλον έβαζαν τα χέρια και έδαιναν τα χέρια του Χριστού στο, στη φυλακή του Χριστού. Η φυλακή του Χριστού επίσης έδαιναν το κεφάλι του, χαρακτηριστικά που έβαζαν τα πόδια του και καθόταν εκεί και έκατσε μία βραδιά λογικά εκεί, μία βραδιά σίγουρα έκατσε. Πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με τις φωτογραφίες και να δούμε και το τελευταίο βίντεο, αγαπητοί ε, τηλεθεατές, το οποίο να σας εξηγήσω λίγο την... Ε, την όλη γεωγραφία των Ιεροσολύμων για να καταλάβετε λίγο πώ και όσοι πάτε, έχετε την ευλογία να πάτε. Εδώ είναι η παλιά πόλη των Ιεροσολύμων. Αυτό ήταν το, το, το του Ηρόδη το παλάτι. Εκεί έγινε και η δίκη. Ε, βλέπετε που λέει Upper Room, εκεί είναι ο μυστικό δείπνο έγινε. Πολύ κοντά δηλαδή, ένα χωριουδάκι ήταν τότε τα Ιεροσόλυμα. Ε, ε, βλέπετε από αυτή εδώ την πλευρά ήταν το σπίτι της Παναγίας που ήταν ε, της, ε, ε, κοντά προς τη Γεστημανή, στο Lions Gate. Garden of Γεστημανή γράφει κάτω, δηλαδή ο κήπος της Γεστημανής όπου έχει τις, και το όρος του Λελεών λίγο πιο δίπλα. Ε, του Καϊάφα, το παλάτι του Καϊάφα, ξεκινάει από εκεί ο Χριστός, η οδός του μαρτυρίου. Δικάστηκε εκεί και δικάστηκε με συνθήκες πάρα πολύ άθλιες, ακόμα και για εκείνη την εποχή. Ακολουθεί την όλη οδό, και ανεβαίνει μετά προς τα πάνω δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά το τέκνο του Πιλάτου το παλάτι του Ηρώδη πάνω το... και, και εδώ να Ναός του είναι κάτω εδώ για αυτούς που να καταλαβαίνουν λίγο την γεωγραφία των Ιεροσολύμων ε, μόνο άμα τα περπατείς η οδός του Μαρτυρίου είναι το κόκκινη γραμμή που ανεβαίνει και καταλήγει στο σημερινό ναό της Αναστάσεως. Η Δαμάσκους Γκέιτ είναι από εκείνη την πλευρά, ναι. Και η Βία Ντολορόζα καταλήγει κατα, στο πλαίσιο δεσκή Κρανίου τόπος, στο, τέτοιο, στο στην αυλή που ήταν εκεί η... ο Πανάγιος Στάφος. Και βλέπετε και εδώ τις... που ήταν έξω από τα τείχη των Ρωσολύμων και το τα κυρίω τι, γιατί υπήρχαν και άλλα τύχη πάρα έξω, τα σημερινά δηλαδή, και δεν ήταν όμω κτισμένη η πόλη όπω είναι σήμερα. Ο Γολγοθάς και εκεί που τάφηκε ο Ιησούς Χριστό. Νομίζω φτάσαμε 5 και 12. Εδώ γράφει και τι τάσει, Θα δούμε τι στάσει. Η πρώτη στάση. Ναι, η πρώτη στάση όπου έγινε η δίκη του που αποφασίστηκε σε θάνατο σε αυτό το σημείο. Η δεύτερη στάση που είναι εκεί που αναλαμβάνει το σταυρό, υπάρχει και αυτός ο δρόμος στην, κοντά στην, Lions Gate, νομίζω, κοντά στη Lions Gate, στην πύλη των Λεόντων. Ε, την πρώτη, έπεσε την πρώτη φορά και νομίζω και στην τρίτη στάση, νομίζω βλέπετε και την Παναγία, όχι την είδα εδώ την Παναγία, έπεσε την πρώτη φορά, γιατί από το βάρος του Σταυρό, η τρίτη στάση. Η τέταρτη στάση που είδε την Παναγία, συνομίλησε μαζί της λίγο και τελευταία φορά που τον είδε πριν το Σταυρό του Μαρτυρίου, εκεί που τον είδε πάνω στο Σταυρό. Και αυτό συγκινητική στιγμή να ζήσει εκείνο το μέρος και να βλέπεις. Ε, μετά η πέμπτη στάση που βοηθάει ο Σίμωνας να κουβαλήσει στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός και δεν τον αφήνουν κιόλας και μετά από ό,τι θυμάμαι, όπως το περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Η έκτη στάση εκεί που η Βερόνικα το σκούπισε και μάλιστα είναι και η χαρακτηριστική του Ιερό τώρα. Εντάξει, αυτό είναι, υπάρχει και ειδικό προσκύνημα εκεί για το και για τη Βερόνικα. Ε, Πάλι πέφτει για δεύτερη φορά στην 7η στάση. Από την κούραση, γιατί πραγματικά εγώ χωρί να κουβαλάω τίποτα και κουραζόμουν με τη ζέστη που είχε και με την υγρασία που είχαν τα αεροσόλυμα και με την όλη κατάσταση. Είναι το προηγούμενο που σα έδειξα η έκτη στάση, το σημείο που ακούμπησε ο Χριστό και οι γυναίκε τον έβλεπαν και έκλεγαν για το δράμα που περνούσε. η ένατη στάση, πέφτει και τρίτη φορά, στο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τίμιος πρόδρομος λίγο παραπέρα, λίγο πριν φτάσει, στο Γολγοθά. Η δέκατη στάση είναι, μπαίνει κοντά στην Αγία Αυλή, συνεχίζει. Μετά βλέπουμε τον βάζουν στο Σταυρό. Εντέκατη στάση. Υπάρχουν διαφορέ τώρα στι στάσει μεταξύ των δογμάτων. Εγώ σα τα λέω πιο έτσι για να καταλάβετε λίγο την διαδικασία. Τον βάζουν στο Κορκοθά, Τον σταυρωμένο. Στο σημείο που σα είπα πριν στην τομή βάζουν το Σταυρό. Εκεί στο ναό τη Αναστάσεω. Η Αγία αποκαθήλωση εκεί που τον μοιρώνει η Παναγία και είναι προσκύνημα σήμερα. Και από εκεί και πέρα τον βάζουν στον τάφο, στον Πανάγιο Τάφο, όπου μετά μεταβαίνει στον άδειο όπως λένε οι γραφές, κηρύττει εκεί πέρα εκεί και αυτούς που έχουν πεθάνει μέχρι τότε τους διδάσκει και ε, αναστένεται. Εδώ έχουμε βίντεο από το Πρετόριο από τη φυλακή του Χριστού, που σήμερα πάνω είναι κατοικήσιμο και κάτω είναι το πρωτόριο. Εκεί ήταν και τα γραφεία όλων αυτών των Φαρισαίων εκεί που τον σταύρωσαν. Ε, κατεβαίνει αρκετά σκαλιά. Κάτω στο υπόγειο βλέπετε είναι η φυλακή των δύο ληστών που σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό. Αλλά η φυλακή του Χριστού ήταν πάνω, εκεί που βλέπετε και το, το προσκύνημα και αυτό. Μπαίνει μέσα σε αυτή την καταπακτή, ουσιαστικά σε αυτό το μικρό έτσι μέρος, στη μικρή θύρα. Προχωράς. Σε ένα μέρος τώρα το βλέπετε, με την κάμερα το βλέπετε πολύ φωτισμένο. Εκεί ήταν σκοτεινό όταν πήγα εγώ. Και πραγματικά νομίζω ότι είσαι εκείνη την εποχή και θα δεις τον Χριστό να είναι φυλακισμένο. Στρίβει η κάμερα και δεξιά είναι το κελί που ήταν ο Ιησούς Χριστός και υπέφερε φυσικά λίγο πριν τη Σταύρωση. Βλέπετε εδώ το σα φαίνεται μεγάλο. Δεν είναι καθόλου μεγάλο. Ούτε ένα μέτρο δεν είναι. Ούτε ένα μέτρο δεν είναι. Το κοιτά. Εγώ στάθηκα σε εκείνο το σκαμνάκι που έχει δίπλα για να. Δεν κάθεται κανονικά κόσμο, αλλά. Και πραγματικά είναι από τα ιερότερα μέρη τη Ορθοδοξίας. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε και την αγιογραφία από πίσω πώ βασανίστηκε ο κύριο, πώ ήταν φυλακισμένο, πώ πέρασε και μόνο να περάσει μια νύχτα εκεί μέσα. Πραγματικά το μαρτύριό του δεν περιγράφεται. Και τι σα λέω, η κάμερα το δείχνει αλλιώ, το δείχνει πολύ μεγάλο. Δεν είναι καθόλου μεγάλο. Ούτε η μπροστά θέση αυτοκινήτου. Και πόσο χαμηλό είναι. σα ίσα μπαίνει η κάμερα και βλέπει. Μην νομίζετε ότι είναι. Όσοι το έχουν επισκεφτεί, καταλαβαίνουν. και έβαζαν τις αλυσίδε, τον έδαιναν. Κάτω και μέσα έβαζαν τα πόδια του, τα δύο, τα, έβαζαν τα πόδια του και καθόταν καθιστό. Καταλαβαίνετε, ένα άνθρωπο δεν μπορεί να καθίσει. Πόσε ώρε να καθίσει εκεί και να υπομένει το βασανιστήριο, το μαρτύριο. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Εδώ πάλι βγαίνει η κάμερα από τη φυλακή του. είσαι ίσα, -ίσα περνάει. Εγώ πέρασα είσαι ίσα από εκεί. Και πρέπει να πω ότι διατηρείται σε καλή κατάσταση και είναι και από εκείνα τα χρόνια έτσι. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν... έτσι ήταν ακριβώς από ό,τι μου είπαν εκεί οι άνθρωποι που φροντίζουν το προσκύνημα να είναι καλά πραγματικά. Επιτελούν μεγάλο έργο. Κρατάνε όλα αυτά τα ελληνοορθόδοξα προσκυνήματα. Και διατηρούν αυτή την παράδοση εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Πραγματικά. Και εδώ είναι το αρμένικο, να είναι με αυτοκίνητο αυτό, τραβηγμένα. Εδώ η Γεστιμανή. Η δρόμη των Ιεροσολύμων. Γεστιμανή, υπέροχο μέρος. Πραγματικά υπέροχο μέρος. Όσοι επισκεφτείτε, θα με θυμηθείτε. Φαίνεται ότι. Ιησούς Χριστός προσευχόταν σε ένα μέρος πολύ ωραίο και υπάρχει αυτή η άβρα και η ενέργεια, η θετική ενέργεια. Και εδώ είναι το, νομίζω, το δείπνος πάλι. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει με την περιήγησή μας στο Ιεροσόλυμα. Σήμερα και μέρα μυστικού δείπνου τελειώσαμε με το μυστικό δείπνο. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας εύχομαι να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Πάσχα, έστω και μέσα στο σπίτι. Εύχομαι ανάσταση, καλή ανάσταση σε όλου. Και βέβαια, εμεί θα είμαστε την τρίτη μετά το Πάσχα, εδώ πάλι στην εκπομπή. Να αγαπάτε του συνανθρώπου σα, αυτό σημαίνει Πάσχα. Να αγαπάτε του γύρω σα, να μην του πικραίνετε, να μην του στεναχωρείτε. Έτσι, είναι, αυτό είναι το Πάσχα. Αυτό είναι, αυτό είναι το ουσιαστικό Πάσχα. Δεν είναι να σπάσουμε τα αυγά και να φάμε το αρνί. Το ουσιαστικό Πάσχα είναι να αγαπάμε του συνανθρώπου μα και να ακούσουμε τα λόγια του Χριστού, ο οποίο Χριστό το μόνο που δεν έκανε είναι να υποκρίνεται και θυσιάστηκε για μας οι συμβολικές του κινήσεις που έκανε αυτές τις μέρες να γίνουν δίδαγμα για όλους μας. Γιατί δυστυχώς πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Πρέπει να γίνουμε οπωσδήποτε, δεν είμαστε καλοί άνθρωποι και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι για να καταλάβουμε ουσιαστικά το νόημα του Πάσχα και της Ανάστασης. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.